από το ζενίθ της ευρωπαϊκής κορυφής και το έπος του 2004, το ελληνικό ποδόσφαιρο οδηγήθηκε στον νάδυρ της οπλοφορίας και της απαξίωσης ένα βήμα πριν τον Brexit. Μια διαδρομή αναμενόμενη, όπως παραδέχεται στον Αντένο θριαμβευτής της Πορτογαλίας Κώστας Κατσουράνης. Δεν είναι η φυσιολογική εξέλιξη του ποδοσφαίρου μας. Δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι στο ποδόσφαιρο και γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ούτε εκμεταλλευτήκαμε το 4, ούτε καν ξέρουμε τι είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και φτάσαμε στο Brexit. Πολύ απλά πράγματα. Η Πρίκα του 2004 έμεινε χωμένη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, καθώς το πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο ούτε το Brexit μπορεί να σταθεί ως ανάχωμα στην αθλητική τρομοκρατία. Η εξέλιξη του ποδοσφαίρου μας ήταν αυτή ακριβώς που έχουμε. Αυτό δίνουμε στο ποδόσφαιρο, αυτό μας δίνει πίσω. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει όλο αυτό? Να κοιτάξει το συνολικό συμφέρον του ποδοσφαίρου και όχι ο καθένας συμφέρον του. Απλό είναι. Η κυβέρνηση θέτει τους παράγοντες πρώτων ευθυνών τους. Δεν μας τρομάζει το ενδεχόμενο του Brexit. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που θα συνεχίσει να υπάρχει στον ορίζοντα όσο δεν συμμορφώνονται με το πλαίσιο κανόνων και αρχών οι εμπλεκόμενοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο παράγοντες των ΠΑΕ. Και η FIFA περιμένει με το χέρι στη σκανδάλη. Η Super League επιστρέφει αύριο στη δράση υπό το φόβο το οικοδόμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος στο επόμενο τραγελαφικό συμβάν. Πέρα από την άρση της απαγόρευσης, η FIFA απαιτεί συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι τα επεισόδια βίας θα σταματήσουν, επιτρέποντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων στις εθνικές διοργανώσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Διότι τότε η κόκκινη κάρτα της FIFA θα βγει πολύ νωρίτερα από τον Ιούνιο.